welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλέ, χαμός. Θα λέτε αυτή δεν είναι καλά. Το ένα μάτι έτσι, το ένα μάτι αλλιώς. Όμως, όπως βλέπεις το βίντεο σήμερα, το βίντεο είναι αφιερωμένο σε μια πρόσφατη αγορά μου που έκανα. Σε αυτήν εδώ πέρα την κυρία από Technique, την Hypnotize. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δεις swatches review, γιατί όπως καταλαβαίνεις την έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την παλέτα και δεν είναι ένα βίντεο πρώτο εντυπώσεων. Οπότε έχουμε swatch review αλλά και δύο makeup tutorial για να δεις πόσο καλά γράφει και αν αξίζει, αδερφέ, να πάει να την πάρεις κι εσύ. Το μακιγιάζ που έχω κάνει στα μάτια μου είναι εξ ολοκλήρου από αυτή εδώ πέρα την παλέτα. Δεν έχω λόγια, θα το δεις κι εσύ αν αξίζει ή όχι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Νέα παλέτα από Technique. Είναι μία από τις γλυκούλες τετραγωνικές παλετούλες. Μετά από μία έρευνα που έχω κάνει, πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη είναι ένα ντουπάκι από Huda Beauty από τη σειρά Obsession Eyeshadow Palette και η συγκεκριμένη είναι η Amethyst. Δεν την έχω εδώ πέρα σε αυτό το χέρι μου τη Huda Beauty, μα δεν με χαλάει καθόλου που έχω αυτό πέρα το ντουπάκι από Technique. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι η Hypnotize. Όπως βλέπεις είναι πάρα πολύ cute. Είναι τετράγωνες ή σκιές. Έχει ένα μεγάλο καθρέφτη. Δεν έχει πινέλο, όμως έχει 9 αποχρώσεις. Έχουμε και σήμερα, αλλά και μάτα αποχρώσεις. Οι μάτα αποχρώσεις είναι 3 και όλες οι άλλες είναι σήμερα. Όταν βάζεις το πινέλο σου δεν λερώνει, δεν χρειάζεται να βάλεις πολλή ποσότητα για να γράψεις το μάτι, θα το δείτε και εσείς. Είναι μια παλέτα ελαφριά, είναι επίκαιρη γιατί μπορείς να τώρα με τα ταξίδια σου να την πηγαινοφαίνεις και να κάνει παλέτα ζωάρα. Είναι απίστευτη, έχει πάρα πολύ αντοχή, δεν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την παλέτα και μπορώ να σου πω ότι την έχω βάλει από το μεσημέρι που είχα πάει σε μια εκδήλωση και μέχρι το βράδυ από το και οι σκιές ήταν ακόμα πάνω στο πρόσωπό μου. Έχει μόβο αποχρώσεις και πάει προς το ροζ. Εντάξει, είναι μια τσαχπινιό γαργαλιάρα παλετίτσα. Εμένα δεν με έχει απογοητεύσει καθόλου. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα τα swatches και να συνεχίσουμε με τα makeup tutorial. Κατευθείαν στα μάτια, αφού έχουμε να κάνουμε μόνο με παλέτα και όχι ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Στο Instagram σας είχα βάλει δημοσκόπηση τι θέλετε να δείτε στο tutorial και μου είπατε ότι θέλετε να δείτε ένα easy και ένα glam. Και όχι δύο glam, γιατί παλιά είχα κάνει ένα easy. Οπότε μην χρονοτριβούμε, πάμε να ξεκινήσουμε με το glam tutorial. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ την απόκρουση, θα τη βάλω ως tradition color. Με ένα blending πινέλο λοιπόν έχω διαλέξει να μπλεντάρω πολύ καλά τη σκιά μου για να δώσω έτσι ένα βάθος πεδίο κάτω από το φρύδι. Γράφει απίστευτα. Θα συνεχίσω τώρα με ένα πελακουτσωτό πινελάκι και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά και θα την τοποθετήσω σε όλο μου το βλέφαρο. Όπως βλέπετε δεν πέφτει τίποτα από κάτω. Δεν χρειάζεται να βουτήξετε το πινέλο πάρα πολύ για να πάρετε πολύ χρώμα. Κατευθείαν έγραψε. Θα συνεχίσω τώρα με αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο με βοηθάει ουσιαστικά για να κάνω ωραίες γωνίες και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά και θα τη βάλω στη γωνία. Τώρα ήρθε η σειρά να βρέξω το πινελάκι μου με ένα setting spray. Θα πάρω πάλι αυτό το πλακουτσωτό το πινελάκι, θα το βρέξω και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση και θα την βάλω στο κέντρο του ματιού μου. Το βλέπεις? Εντάξει, θεϊκή απόδοση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κάτω βλέφαρο. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά.
Και δεν έβαλα πάρα πολύ ποσότητα, όπως βλέπετε, κατευθείαν έγραψε. Και το βγάζω και λίγο προς τα έξω για να έχει λίγο την αίσθηση του eyeliner. Λοιπόν, το πρώτο look είναι έτοιμο, έχω βάλει και τη μάσκαρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πανεύκολο, πανεύκολο. Εγώ γενικά δεν συνηθίζω να κάνω δύσκολα πραγματάκια, το ξέρεις. Οπότε, πάμε να κάνουμε το easy. Πάω πάλι να πάρω το τέλειο χρώμα αυτή εδώ πέρα για να κάνω το βάθος πεδίο μου. Είναι ένα απίστευτο ρε παιδιά, απίστευτο χρώμα. Θα συνεχίσω τώρα με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά για να την βάλω λίγο πιο κάτω από την άλλη. Θα πάρω το αρχικό μου για να ενώσω αυτές οι δύο τις σκιές για να έχουμε ένα smoothie αποτέλεσμα, να μην λέμε τα ίδια. Σειρά έχει το concealer, έχω βάλει εδώ πέρα λίγο concealer και έχω πάρει εδώ πέρα ένα πλακουτσωτό πινελάκι για να το βάλω σε όλο το κινητό μου βλέφαρο. Και αφού έβαλα το concealer, με το ίδιο το πινέλο το οποίο τοποθέτησα το concealer πάνω στο μάτι μου, θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σκιά και θα την βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Κοριτσάρες μου όμορφες, μόλις ολοκλήρωσα εγώ το μακιγιάζ, εδώ πέρα στο easy έχω βάλει και eyeliner, εδώ πέρα του έβαλα και μάσκαρα, έχω βάλει τις γυαλάδες μου, έχω βάλει τα ρουζάκια μου, έχω κάνει, έχω ζεστάνει ουσιαστικά το μακιγιάζ. Αυτό ήτανε, μπορείς να καταλάβεις ολοφάνερα ποιο είναι το easy και ποιο είναι το glam. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, έρχονται και άλλες παλέτες καινούργιες που θα τις δοκιμάσουμε εδώ πέρα παρέα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την παλέτα δεν τη δοκίμαζα, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτό το βίντεο δεν είναι πρώτο εντυπώσεων όπως είδες, οπότε μην χρονοτριβούμε. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείς στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάς τέλεια! Φιλάκια πολλά!